Γεια! Yeah. Γεια! Yeah. Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Τελεία και Παύλα! κάνετε, πώ είστε. Μπορούμε να μην τραβάμε αυτό το σημείο κάθε φορά. Είναι ακριβώ το ίδιο. το βάζουμε ναι, είναι συνέχεια το ίδιο. Ισχύει. Να πω ότι σήμερα η ζέστη είναι ένα παραπάνω απάλευτη. Δεν ξέρω. Είμαι με ανεμιστήρα. Ευτυχώ είναι αθόρυβο, δεν ακούγεται. Και νιώθω ότι λιώνω. Πόσου βαθμού? Δεν ξέρω, δεν κοίταξα καν. Εμένα μου φαίνεται 45 τουλάχιστον. Βασικά μου φαίνεται 50 τουλάχιστον, αλλά αποκλείται να Σήμερα μιλούσα στο τηλέφωνο με έναν ασθενή μου, ο οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην Αγγλία. Και μου έλεγε, Άντι, τι δουλεύει ακόμα, πότε θα πας διακοπέ, γιατί τώρα οι Σουηδοί είναι άδειοι, όλοι έχουν πάει διακοπέ. Του λέω τον Αύγουστο και μου λέει Α πάλι καλά, Ρησί, γιατί βλέπω ότι έχετε τεράστιο καύσωνα εκεί. <συσόλου> λέει, ενώ εδώ τουλάχιστον το γλιτώνει, έχει 22 με 25 βαθμού. Ναι, ναι, Και λέω, κοίτα να δει. Και στο μεσημεριανό πάλι αυτό σχολιάζανε τον καύσωνα τη Ελλάδα. Πώ τα καταφέρατε από εκεί που ασχολιόμασταν με τι βροχέ και τι καταιγίδε σα. <συσόλου> <ας>, τώρα να <συσόλου> ασχολούμαστε με τον καύσο. Ναι, ο καιρό τα έχει παίξει τελείω. Εντάξει, μπορείτε να δείτε το βίντεο με το 2050. Εκεί εξηγούνται πολλά για τα ακριά και φαινόμενα. Ναι. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις και εσύ ότι το ηχητικό που έχουμε στο intro λέει... Ναι, εντάξει, το ακούμε Ά, ίδια α, πάλι α, καλά. Εγώ. Γιατί το outro που είχε <laughs> στα βίντεο σου παλιά το ακούγαμε διαφορετικά. Σαν το μπλε και το άσπρο φόρεμα ήταν. <laughs> Ακούγα μάλλον Είχα, εγώ... Είχα ένα τραγούδι για outro στα βίντεο μου πριν δύο χρόνια τουλάχιστον στο οποίο εγώ το άκουγα έτσι τρυν, 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 όχι, όχι εγώ το άκουγα και η Κατερίνα εγώ το άκουγα δύο τηλε... μπείτε λίγο στο κανάλι μου τύπου τρία χρόνια πριν για να είμαστε σίγουροι και ακούσε τον ήχο του άουτρο και γράψαμε μας σε σχόλιο ποια από τις δύο έχει δίκιο. Αλήθεια. Κοίτα, η αλήθεια είναι επειδή είναι δικό σου άουτρο, είναι κάπως πιο λογικό τέτοιο, αλλά απ' την άλλη έχει να κάνει με το αυτή. Δεν ξέρω, μπορεί να το ακούμε διαφορετικό. Τι να πω. Άλλες συχνότητες να ακούμε. Τι να πω, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, Αντωνία, έχω εδώ πέρα το γράμμα σου. Αχ, Χρυσή Κατερίνα, πριν ξεκινήσει το γράμμα θέλω κάτι. Τι. Περίμενε, το ξέχασα. Τι έχει. Α, τέλεια. Τώρα έχει μπει full στο κλίμα του βίντεο. Ε, βέβαια. Του προηγούμενου βίντεο. Όσοι μα βλέπετε στο YouTube, καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που φορά. Φοράω κάτι γυαλιά φράουλε για όσου μα ακούτε στο Spotify, που είμαστε πλέον και στο Spotify. Είναι τα γυαλιά φράουλα που μου κάνει δώρα η Κατερίνα στο προηγούμενο μα βίντεο. Είδε που φάνηκαν κάπου κρίσιμα. Πρέπει... Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αξιοποιήσω, οπότε θα Ορίστε. τα αξιοποιήσω εδώ. Τέλεια, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω εδώ πέρα το γράμμα τη Αντωνία λοιπόν. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Κατερίνα, νιώθω μια περίγραπτη χαρά που μετά από δύο χρόνια θα κάνω διακοπέ στην Ελλάδα αλλά και ένα περίγραπτο θυμό για τα σχετικά νέα δεδομένα. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι δεν υπάρχει ωραιότερο μέρο για καλοκαιρινέ διακοπέ, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για την κουλτούρα, τον τρόπο ζωή, τη χαλαρότητα και φυσικά το φαγητό. Πήγαινε στο πιο λούξ εξωτικό μέρο του κόσμου και πάλι θα σου πω ότι προτιμώ μια χωριάτικη, μια πατάτε, ένα μη διαχνιστό και ένα ουζάκι. Σε μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά, δίπλα στη θάλασσα, με βρεγμένο μαγιό και γατιά κάτω από το τραπέζι. Το έκανε φουλ περιγραφικό, είναι όλο το. και τα... Ναι, ισχύει και οι γάτε έτσι σε ψαροταβέρνα τι έχω συνδυάσει full έτσι με γατάκια. Γιατί αυτό δεν το αντικαθιστά τίποτα. Θα μιλήσω κυρίω για τα νησιά, αν και πλέον το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα τουριστικά μέρη τη Ελλάδα. Δεν μα ανήκουν πλέον. Τα νησιά μα δεν απευθύνονται πλέον στου Έλληνε. Είναι θλιβερό το ότι πολλοί πλέον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπέ στα ελληνικά νησιά και ταυτόχρονα αστείο που βγαίνει φθηνότερο ταξίδι στο εξωτερικό. Να μιλήσω για τι τιμέ των αεροπορικών, των ξενοδοχείων που είναι απλησίαστα. Σκεφτόμουν τι προάλλε ότι πριν από 5-6 χρόνια είχα δώσει ξενοδοχείο στη Σκόπελο 40 ευρώ το βράδυ. Παίζει να είχα πάει το ίδιο ταξίδι και εγώ. 2 χρόνια πριν ή μετά δεν ξέρω. Και φέτο για 5 μέρε στην Τίνο θα δώσω περίπου τα μισά από αυτά που έδωσα για 8 μέρε στην Ισλανδία. Με τη διαφορά ότι δεν συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητε με φάλαινε, κολύμπη, τι τεκτονικέ πλάκε και πεζοπορία σε παγετώνα. Πω, πω ρε, φίλε, ισχύει. Κάναμε τόσα πράγματα και πάλι, οκ, okay, ναι, είχε ένα κόστο, αλλά και στα ελληνικά νησιά πλέον οι τιμέ έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή, Μα Είχε όταν... ένα κόστος κόστο γιατί κάναμε χίλια δυο πράγματα. Αυτό, δεν αυτό. ήταν το κόστο τα ξενοδοχεία και τα αεροπλάνα. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να ρωτήσω γιατί. Γιατί θέλουμε να ξεζουμίζουμε του τουρίστε σε βαθμό που κάνουμε τον τόπο μα απλησίαστο στο για του Έλληνε. Γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ακόμα και το τελευταίο χιλιοστό παραλία και να βγάλουμε από τη Μήχα Ξύγκη. Καταλαβαίνω ότι έτσι λειτουργεί ο τουρισμό, αλλά αυτό έχει ξεφύγει. Ευτυχώ υπάρχουν ακόμη κάποια μέρη που πα και δεν νιώθει ότι θε να σε ξεζουμίσουν, αλλά δυστυχώ αυτό είναι η μειοψηφία. Σίγουρα όμω ρόδα είναι και γυρίζει. Ήδη έχει αρχίσει το bad reputation στο Ιντερνετ και ό,τι κάνουμε θα το βρούμε μπροστά μα. Τελεία και παύλα. Τι να πει κανεί, τι, τι, να, να πει πω. Κανείς, δεν Εγώ ξέρω, τώρα που σε βλέπω με τα γυαλιά δεν ξέρω αν μπορώ να συζητήσω, ξέρεις. Θέλω <laughs> <laughs> να πάω απλά παραλία. Εξαλή. Θέλω μόνο να πάω παραλία, ναι, έτσι που σε βλέπω. Αρχικά ήθελα να σχολιάσω τις διακοπές. Αντίστοιχα κι εγώ έκλεισα φέτο για καλοκαιρινέ διακοπές, θα πάμε στη Μήλο και έπαθα κι εγώ σοκ με τις τιμές. Νόμιζα ότι έφταιγε λίγο και η τελευταία στιγμή, ξέρεις, συνήθω κλείνουμε τα ταξίδια πολύ νωρίτερα. Ή ξέρω εγώ δεν έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες, το αφήνουμε λίγο πιο ανοιχτό. Οπότε μπορούμε να πετύχουμε και καμιά προσφορά οτιδήποτε. Αλλά φέτο που ήταν στάνταρ ημερομηνίες και στάνταρ τέταρτο μέρο δεν είχε επιλογή. Ήταν η φάση ότι, οκ, okay. είτε θα κλείσει αεροπλάνο είτε πλοίο. Άντε, πε, έχω δύο επιλογέ, αλλά αυτό. Και Αύγουστο. High ναι. season. Ναι, αυτό. Βασικά, άκουσα ότι τα, και τα πλοία είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον. Ναι. Να πάρει είναι... το σου. Ξέρει τι είναι, απλά μα βγήκε μισή τιμή. Δηλαδή, τα αεροπορικά mm. ε, για δύο άτομα και μετά έπρεπε να νοικιάσουμε και αμάξι στο νησί, α πούμε, έβγαιναν διπλάσια από το να πάρουμε το αμάξι από Θεσσαλονίκη να πάμε πειραιά και από εκεί με το πλοίο να μπούμε και να πάμε μιλού. Okay. Οπότε πάλι ήταν γριβανέ ναι, αλλά τουλάχιστον γλιτώσαμε πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ έκλεισα όπω ξεστήνω, περίπου ίδια περίοδο νομίζω θα πάμε, θα πα λίγο πιο νωρί εσύ. Επειδή με είχαν προειδεάσει όλοι του τύπου κλείσε και θα δώσει 500 ευρώ μόνο για τη εισιτήρια. Κάπω περίμενα το απόλυτα χειρότερο. Δεν ήταν το απόλυτα χειρότερο, δηλαδή δεν έδωσα 500 ευρώ για αεροπορικά προφανώ. Αλλά στο τέλο, α πούμε, έκανα ένα sum up και βγαίνει ένα ποσό τελείω τρελό. Και πραγματικά κάθισα και έκανα τη σύγκριση με την Ισλανδία που ήμασταν διπλάσιε μέρε και πληρώναμε κάθε μέρα μια extreme δραστηριότητα. Και η Τίνο βγαίνει λίγο περισσότερο από τα μισά. Και είναι σε φάση, wow! Και μάλιστα, θεωρήσαμε στην αρχή ότι ήμασταν τυχερέ και κλείσαμε ένα κατάλημα στο κέντρο σε μια σχετικά ok τιμή για τα σημερινά δεδομένα. Έβγαινε, ξέρω εγώ, τύπου 500 κάτι τα πέντε βράδια. Και μα στέλνει μήνυμα μετά το booking και μα λέει: Α, ήταν λάθο. Δεν είναι 500, ξέρω εγώ, είναι 1200. Α, <συσχε> τέλεια. <συσχε> <συσχε> ah, και λέω: Φίλε, τι λέτε. Και βγάζει και γυαλιά. Φίλε, δηλαδή, οκτή λίγο, μη μα ξεζουμίζετε. Θα τα αφήσουμε τα λεφτά μα, θα έρθουμε, θα φάμε, θα κάτσουμε στι παραλίε. Δεν θα τα τσιγκουνευτούμε. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Θέλω να κάνω ένα τεράστιο shout-out στην Κρήτη. Στα χανιά, βασικά, γιατί δεν έχω πάει στην υπόλοιπη Κρήτη σε τουριστική περίοδο. Στου άλλου, όμω, έχω πάει σε μη τουριστική περίοδο. Αλλά στα χανιά που έχω πάει τέτοια εποχή, τέλειου λίγου, ένιωσα σε ένα ή δύο μέρη αυτό το αίσθημα. Σε αυτό το αίσθημα του ότι θέλουν να μου ρουφήξουν το αίμα. Δεν το ένιωσα καθόλου στα χανιά. Δηλαδή, Με την έννοια τη μόνο το... ότι πολύ ακριβώ όλα και από που μπορεί ας πούμε, να σου πάρει χρήματα αυτό. Το τύπο ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν μέχρι και το τελευταίο σου ρε παιδί μου κέρμα αυτό. Α, okay, Ας yeah, πούμε, είχα στο νου μου για παράδειγμα το Ελαφωνήσι που είναι από τι πιο γνωστέ παραλίε. Πριν δύο χρόνια πήγα εγώ στην Κρήτη. δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, αλλά έκανε ξαπλώστρα 10 ευρώ στο Ελαφωνήσι. Πα, α πούμε, στη Χαλκιδική και πληρώνει 30. Ναι, γιατί έχει ελάχιστη κατανάλωση στα δύο άτομα. Ναι. Ήθελα κιόλα κάτι να πω γι' αυτό. Ότι από τη μία για την ελάχιστη κατανάλωση σκεφτόμουν ότι, οκ, okay, δεν υποχρεώνουν να πληρώσει ξαπλώστρα και ομπρέλα, ρε παιδάκι μου που λε πάνε και άδικα τελείω τα χρήματα. Τουλάχιστο θα τα καταναλώσω σε είδη. Και όντω, αν όλη την ημέρα, θα πιει ένα καφέ, μια φρουτοσαλάτα. Κάπω ρε παιδί μου, πε μαζεύονται και τα 15 ευρώ. Αλλά αν θε να πα για ένα γρήγορο καφέ, που πρέπει αναγκαστικά να φας να πιει, δεν μπορεί να το κάνει κιόλα. Καταρχά, δεν είναι καν όλε οι παραλίε με ελάχιστη κατανάλωση. Είναι αυτή η τιμή ξαπλώστρα. Δηλαδή Α. υπάρχουν παραλίε στη Χαλκιδική που κάνει 30 ευρώ το σετ ξαπλώστρα. Υπάρχει και που κάνει 25 ευρώ η ξαπλώστρα. Η ξαπλώστρα. Και στην τελική, οκ, okay, όντω, άμα κάτσει όλη την μέρα, το πιθανότερο είναι να την κάνει την κατανάλωση. Αλλά το ρωτά τον άλλον άμα τα έχει αυτά τα λεφτά. Μπορεί άλλο να θέλει να κάτσει όλη τη μέρα και να έχει τα φρούτα από το σπίτι, ρε φίλε. Και εμένα μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό στην Κρήτη, γιατί ξέρω ότι είχαμε πάει και σε κάτι μέρη full εξωπραγματικά. Τύπου έχει ένα χωριό που είναι οικολογικό, δεν έχει ρεύμα και έχει απίστευτη ποιότητα φαγητού, απίστευτη ησυχία, απίστευτη όλα τέλεια και πραγματικά ήταν κομπλέ. Και ήταν απευθεία μετά την Κέρκυρα, που η Κέρκυρα σε αυτό το πράγμα μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε αρκετά, γιατί ένιωθα πολλέ φορέ το καλοκαίρι αυτό το πράγμα ότι το νησί αλλάζει προκειμένου να ξεζουμίσει του τουρίστε. Δηλαδή mm. ήταν κάποιο παραλίε. Έτσι έζησε και το που... νησί και έχει μόνο και καλοκαίρι, οπότε σου αυτό... φάνηκε αυτή η διαφορά. Δύο πράγματα μου έκαναν απίστευτα κακή εντύπωση ότι υπήρχαν παραλίε που αύξαναν την τιμή τη ξαπλώστρα ανά μήνα, δηλαδή τύπου το Μάιο έκανε 5 ευρώ και τον Αύγουστο, έκανε 8 και ήταν σε φάση ότι ήρθα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είμαι, oh. είμαι εδώ όλο το χρόνο. Έρχομαι, έρχομαι από την Άνοιξη. Επίση, είχα παρατηρήσει σε τουλάχιστον τρία μαγαζιά πτώση ποσότητα, μερίδα και, πολλη... και ποιότητα. Δηλαδή. Θυμάμαι ε... αυτό, μου το έχει πει. Ε... Ότι δηλαδή, σαν να μικραίνουν τι μερίδε για να γλιτώσουν από κάπου, παιδί μου. Να... Και ενώ θυμάμαι κάποια μαγαζιά πηγαίναμε με τα παιδιά όταν άρχισε να φτιάχνει ο καιρό και άνοιγαν, ξέρει, αυτά τα πολύ καλοκαιρινά και ήμουν σε φάση φάση σούπερ μαγαζί και ήθελα ας πούμε, να πάγουμε τον αδερφό μου όταν ήρθε Ιούλιο-Αύγουστο, πότε ήρθε και πήγαμε και έπαθα σοκ. Ναι, ναι. Ήξερα εγώ σε, ένα, σε μια άλλη ταβέρνα, είχε φάει ο μπαμπάς μου που είχαμε φάει εκεί τον Ιανουάριο όταν είχαμε μετακομίσει και μέχρι και ο μπαμπάς μου, που ο μπαμπάς μου τον ξεστώ, τρώει όλα, <laughs> δεν μπόρεσε να φάει καλαμαράκια. Καλαμαράκια ναι, τη γεννητά ναι. ρε φίλοι, που σκατά να έχουν δεν τα φά. <laughs> Άρα δηλαδή υπάρχει αυτό το ότι όντω είναι άλλε τιμέ το χειμώνα και το καλοκαίρι, διαφορά. Καλά, εννοείται, εννοείται. Και Μερικέ φορέ σκεφτόμουν ότι ρε φίλε, εμεί που μένουμε όλο το χρόνο εκεί δεν θα έπρεπε να μην έχουμε την ίδια τιμή. Αλλά μετά λέω, όχι, ρε φίλε, απλά να μην αυξάνει τόσο πολύ τη τιμή. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να είμαι privileged ναι. και ο ξένο, α πούμε, που έρχεται από άλλη χώρα να τα πληρώνει. Αλλά, ναι, πάνω, όχι, να μην ναι. υπάρχει. okay, υπάρχει ζήτηση και λογικό να αυξάνονται γενικά οι τιμέ εφόσον υπάρχει και ζήτηση. Αλλά μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί μου, σε ένα λογικό πλαίσιο, να μην φτάνουν οι τιμέ απλησία τη για τον Έλληνα. Και δεν ξέρω Αυτό. αν φέτο έγινε πιο έντονο ή αν έτυχε εγώ να το παράδειγμα παρατηρήσω Περισσότερο. Δηλαδή, μήπω μετά τον COVID, επειδή υπήρχε όλο αυτό το διάστημα που είχαν πέσει οι δουλειέ, στον τουρισμό, υπήρχε ας πούμε, αυτό το θέμα. Ε, μήπω τώρα που κάπω επανήλθαν τα πράγματα, γι' αυτό αυτή υπάρχει αυτή η τεράστια αύξηση, ή απλά έτυχε να τον παρατηρήσω τώρα, δεν ξέρω. Ε, νομίζω είναι λίγο απ' όλα. Και ο πληθωρισμό, αυξήθηκαν και οι τιμέ και μετά τον πόλεμο. Πλέον είναι και πολύ mainstream μέρο η Ελλάδα. Αλλά α πούμε, έχει δει αυτά τα TikTok που δείχνουν πώ έχουν πληρώσει, ξέρω εγώ, στην Ναι, την ναι. αχ, μου πεντάχτηκε τι ένα που είχε πάθει Σοκ, ο άλλο. Καταρχά, διάβασε και λάθο, νομίζω ότι την τιμή ή νόμιζε ότι είναι σε άλλο νόμισμα, οπότε <laughs> είχε πάθει full shock. Εν τέλει, ήταν μόνο 2000. Κάτι τέτοιο, <laughs> νομίζω, είδα. Ναι, μετά το 2000, ξέρω εγώ, σου φάνηκε λίγο καλύτερο. Αλλά ναι, είχε πάθει σοκ. Εντάξει, θα σου πει και μετά ο άλλο: Όχι, okay, άμα θε, μην έρχεσαι. Δεν σε ανάγκασα. Απλά το θεωρώ κρίμα αυτό, γιατί πραγματικά στη Μήκονο δεν μπορεί να πάει μέσα Έλληνα και είναι ένα νησί αρκετά όμορφο. Θα μου πει ότι έχει άλλα 6.000 νησιά. Αλλά γιατί να αποκλείσει τον Έλληνα από κάποια από αυτά τα νησιά. Λοιπόν, okay, λειτουργεί έτσι ο τουρισμό. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό να βγάλουν ουσιαστικά τα λεφτά σχεδόν όλη του χρόνου μέσα στη σεζόν. Αλλά νομίζω υπάρχει και ένα όριο. Δηλαδή. Πού άλλο θα πάει ισχύ. Δεν μπορεί yeah. να το ξεφτυλίσει τόσο πολύ. Δεν μπορεί να το τραβήξει από τα μαλλιά. Γιατί σε κάποια φάση ο κόσμο θα σταματήσει να έρχεται. Γιατί και ο ξένο δεν είναι χαζό. Ναι, ναι. Όχι, έχει φτάσει σε σημείο πλέον το ταξίδι στο εξωτερικό να βγαίνει πιο οικονομικά. Δηλαδή να βρει μια φτηνή αεροπορική πτήση για κάπου από Ελλάδα και μετά κλείνει και ένα ξενοδοχείο, ένα κάτι υπάρχουν και πολλέ επιλογές, οπότε εν τέλει να φύγει πιο οικονομικά από το να πας σε ελληνικό νησί, που είναι δίπλα θεωρητικά. Και ο άλλος από ένα σημείο και μετά, εντάξει, δεν είναι και Μύκονος ο παράδεισος όλου του κόσμου, ξέρω εγώ. Οπότε όταν μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, στην Ιταλία με τα μισά λεφτά, ή σε κάποια φάση θα πει «Αντι, γεια σας». Αχ, αυτό εδώ, μεταξύ πιστεύω. τώρα που είπες Μύκονο, είχα πάει πριν κάποια χρόνια, πόσο έχει, 7 χρόνια, δεν θυμάμαι. Και είχα δει ότι δεν ήταν τόσο τόσο οι τιμές. Δηλαδή, οκ, okay, είχαμε κλείσει πολύ νωρίτερα και τα εισιτήρια, νομίζω δεν ήταν και full σεζ Παίζει να ήταν Ιούνιο, δεν θυμάμαι. Οπότε είδα ότι ήταν λίγο πιο νορμάλ. Τώρα, με αυτά που ακούω, νομίζω ότι έχουν χειροτερέψει τα πράγματα. Γι' αυτό λέω και μου κάνει εντύπωση, μα, ότι νέριση, ότι Αν το παρατήρησα εγώ ή αν όντω έχει ξεφύγει, ξεφύγει τώρα. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Και εντάξει, και εμεί τώρα που είμαστε και λίγο πιο ενήλικε και ναι. κοιτάμε και λίγο και κάτι το παραπάνω και θα δώσουμε και κάτι παραπάνω στι διακοπέ μα, μα φαίνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί εντάξει, όταν είσαι φοιτητή, θα κοιτάξει απλά το φτηνότερο. Και τώρα που έχει και τη δυνατότητα να βλέπεις mm. διάφορες επιλογές και το πόσο κακή ποιότητα είναι η όλη φάση φαίνεται και από το πόσο σε συμπεριφέρονται και στους ε, υπαλλήλους που δουλεύουν σε ζών. Γιατί και αυτό έχει γίνει mm. μετά το viral του σερβιτόρου μέσα στη θάλασσα. Ah, έχουν ναι, γίνει διάφορα. Mm. Τύπου ένας μάγειρα λέει είχε να πάρει ρεπό από τη Μεγάλη Δευτέρα και είναι Ιούλιο. Που δουλεύουν 12-15 ώρες τη μέρα χωρίς ρεπό όλο το καλοκαίρι. Μένουν σε 10 τετραγωνικά 5 άτομα με κατσαρίδες αυτό είναι συνέχεια του κέρδου. Πάλι προκειμένου να γλιτώσει όσο περισσότερα λεφτά γίνεται, παίρνει λιγότερου υπαλλήλου, οι οποίοι δουλεύουν όλη την ημέρα. Ενώ αν υπήρχαν περισσότερα άτομα για να καλύψουν αυτέ τι θέσει και για ρεπό και για τα ωράρια. Και γενικά δηλαδή, πα πούμε σε ένα μαγαζί, σε ένα beach bar, βλέπει ότι δεν μαζεύουν του προηγούμενου. Εννοείται υπάρχει κατανόηση γιατί γίνεται χαμό εκείνη την ώρα, αλλά αν υπήρχαν περισσότερα άτομα γι' αυτό, θα λειτουργούσε και όλο πολύ καλύτερα και για την εμπειρία του καταναλωτή και για του εργαζόμενου να μην κουράζονται και οι ίδιοι. Και... <Τι>, ναι, <Τι>, αυτό βέβαια συνεπάγεται Είστε μια ολόκληρη είναι. διαφορετική φιλοσοφία στον τουρισμό. Δεν είναι το θέμα να πάρει μόνο περισσότερου υπαλλήλου. Άμα μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι είσαι ένα άνθρωπο με συνέστηση και σεβασμό απέναντι στον υπάλληλο. Οπότε του παρέχει και μια καλή διαμονή. Μια διαμονή που δεν έχει κατσαρίδε και δεν τρέχει το ταβάνι του μπάνιου και δεν μένει σαν παστή σαρδέλα με άλλου τρει, α πούμε, μέσα σε ένα μικρό δωματιάκι. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα υπήρχαν όλα τα προβλήματα αν λειτουργούσε έτσι ο τουρισμό. Τη Τις προάλλες ήμασταν σε ένα beach bar, είχε έτσι πάρα πολύ κόσμο, γινόταν χαμός και τα λοιπά και άκουσα από ένα διπλανό τραπέζι μια κυρία που λέει μπράβο σας που κάνετε αυτή τη δουλειά και τα λοιπά, έτσι μιλήσε στους σερβιτόρους πολύ ωραία. Και από τη μια χάρηκα γιατί λέω το χρειάζονται και αυτή ρε παιδί μου, ξέρεις είναι ένα κουράγιο, ένα κάτι. Απ' την άλλη λες ό,τι και να πεις δεν θα βοηθήσει ναι, την ναι. κατάσταση δηλαδή. Η δουλειά του σερβιτόρου στο beach bar παίζει να είναι πιο δύσκολη η δουλειά του κόσμου εσύ. Καταρχάς πάσε Αύγουστο και τους βλέπεις είναι όλοι έχουν γίνει κατάμαυροι από το, από το πόσο πολύ είναι στον ήλιο πάρα πολύ δύσκολο και όχι τώρα τους βάζουν να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και να χτίζουν προβλήτης μέσα στη θάλασσα για να βάλουν πάνω τις ξαπλώσεις και να πηγαίνει άλλος κολυμπώντας. Και επίση το άλλο που θεωρώ απαράδεκτο που καταλαμβάνουν ολόκληρες τις παραλίες με ομπρέλες και δεν μπορείς α πούμε να κάτσεις σαν άνθρωπος, να βάλεις την ομπρέλα σου και τα καρεκλάκια σου και να, να κάνεις το μπάνιο. Που από τη μια τάξη και μπορεί να θες και εσύ το πιτς και να θέλεις να καθίσεις την ξαπλώσεις και τα λοιπά, αλλά αν έχεις καρέκλες και θες να κάτσει ε, και δίπλα να πρέπει να υπάρχει λίγος χώρος, κάτι. Μα είναι πολλές παραλίες έτσι και στη Χαλκιδική και παντού φυσικά. Που δεν αφήνουν ένα. άφησε τη μισή παραλία, δεν γίνεται να αφήνει χώρο για τρει ξαπλώστρε. Και στην τελική μπορεί εγώ και εσύ που δεν έχουμε οικογένεια και είμαστε, ξέρω εγώ, δουλεύουμε και μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Άμα πάμε μία Κυριακή στην Χαλκιδική. Αλλά είναι άλλοι που πηγαίνουν κάθε μέρα. Δεν γίνεται να δίνει 15 ευρώ τη μέρα ναι, για ναι, να κάνει ναι. μπάνι στη θάλασσα. Ισχύει, ισχύει. ή να μην έχει χώρο να απλώσει την πετσέτα σου, α πούμε. Βλέπω εδώ και στο γράμμα θέτει διάφορα ερωτήματα. Λε γιατί θέλουμε να ξεσμίζουμε του τουρίστε σε βαθμό που κάνουμε τον τόπο μα απλησία του για του Έλληνε. Και εδώ κολλάει αυτό που λέγαμε και πριν, ότι οκ, okay, υπάρχει ζήτηση, θα ανέβουν οι τιμέ, αλλά μέχρι πού. Και για του Έλληνε, δηλαδή για έναν μισθό εξωτερικού, μπορεί στην Ελλάδα να του φαίνεται, εντάξει, όχι και οικονομικό, αλλά ρε παιδί μου, νορμάλ τιμέ. Για τον Έλληνα, που και οι μισθοί αντίστοιχα είναι πιο χαμηλοί, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και επίση σκέψω ότι από το εξωτερικό θα έρθει για δύο εβδομάδε στην Ελλάδα ο Έλληνα. Θα πάει πάει το Σαββατοκυριακό του σε αυτά τα μέρη. Εντάξει, δεν θα πάει στη Σαντορίνη, αλλά στη Χαλκιδική θα πάει. Τώρα φαντάζομαι η Αθηνή τώρα δεν ξέρω που πάνε στην, στην Αίγυνα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αίγυπτο. Βέβαια, παιδιά, παιδιά, συγγνώμη <laughs> και στη Σαλαμίνα. <laughs> γιατί η Χαλκιδική ξέρουμε. Είναι μια συνεχή, α πούμε, καλοκαιρινή συνήθεια το ναι. να πηγαίνει. Δηλαδή, οκ, okay, είναι και ο μισθό του εξωτερικού. Θα έρθω εγώ από το εξωτερικό θα έρθω δύο εβδομάδε. Δεν θα το κάνω yeah. αυτό κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι, είναι λε και δεν θέλουν, α πούμε, να έχουν πελάτε Έλληνε. Με την έννοια ότι θα έρθει ο ξένο, θα φέρει περισσότερα λεφτά. Οπότε δεν τον νοιάζει αν ο Έλληνα μπορεί να ανταποκριθεί ή όχι, ρε παιδί μου, εφόσον ξέρει ότι ναι, εννοείται. υπάρχει εννοείται. πλήρη κάλυψη και τα λοιπά από του ξένου. Καλά το ότι δεν μα νοιάζει να τα βγάλει πέρα ο Έλληνα φαίνεται από παντού. Δηλαδή και οι τιμέ των ενοικίων και του σούπερ με βάση το βασικό μισθό είναι τραγικέ. Ή ξέρω εγώ τότε με τον COVID το 20 που ξαφνικά άνοιξαν τα σύνορα για να έρθουν οι τουρίστε από το εξωτερικό, ενώ εμεί ήμασταν όλη την άνοιξη κλεισμένοι. Ήρθαν οι τουρίστε, φύγανε οι τουρίστε και μετά ξανακλειστήκαμε. Α. Που, και πάλι θα πω, το καταλαβαίνω. Είναι έτσι ο τουρισμό. Άμα δεν πάρουμε και τα λεφτά του τουρισμού, τι θα κάνουμε. Αλλά φίλε, πραγματικά πες μου ένα μέρο που μπορεί να πάει τώρα ο Έλληνα διακοπέ, ο Έλληνα που έχει το βασικό του μισθό. Προσπαθούσα να σκεφτώ, α πούμε, λύση έστω ότι για του Έλληνε να είναι πιο φθηνά, αλλά και αυτό δεν γίνεται. Είναι άδικο μέσα εισαγωγικά γιατί θα πει ο τουρίστη καλά. Εγώ το κορόιδο να, να τα πληρώνω, ξέρω εγώ, διπλάσια. Αλλά απ' την άλλη, πώ θα γίνει να καλυφθεί αυτό το κενό, εφόσον υπάρχει. <σχ> <διεκόν>. Πρέπει εσύ <σχ> να μην υπάρχει αισχροκέρδια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι πραγματικά αισχροκέρδια. Και θα ξαναπάω στην Κέρκυρα. Θυμάμαι, είχα πάει σε μια παραλία που ήταν κιόλα τύπου φούλα απομακρυσμένη, με κακή πρόσβαση. Δεν μπορούσε καλά-καλά να πα με τα μάξι. Αλλά θεωρούταν λίγο, ξέρει, πιο ελιτίστικη. Ah, Πήγαινε okay. η ελίτ του πληθυσμού και είχα πληρώσει γιατρή νερά 6 ευρώ. Τρία μικρά μπουκαλάκια. Yeah. Το οποίο είναι και παράνομο. Oh. Δηλαδή, θα μπορούσα να του είχα καταγγείλει. Θα μου πει Αντωνία γιατί δεν του κατήγγειλε. Είναι, είναι παράνομο. υπάρχουν κάποια προϊόντα που έχουν φίξει τιμή. Το μπουκαλάκι νερό δεν μπορεί να το πουλήσει 2 ευρώ. Είναι oh. κάνει 50 okay. λεπτά. Ή ξέρω εγώ το μονότο εσπρέσο. Ο μονό εσπρέσο νομίζω κάνει 1 ευρώ. Το άκουγα αυτό σε ένα πότεκα στο Βαχιάτα. Ah. <laughs> Πριν από λίγο καιρό. Για το μονότο εσπρέσο. Έλεγε βασικά <laughs> ότι πώ να κάνει φρέντο εσπρέσο και να μην το πληρώσει 5-6 ευρώ. Παίρνει 2 μονά Οπότε να υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, για ποιο λόγο να μου χρεώσει το μπουκαλάκι με το νερό παράνομα. Είναι σχροκέρδια. Δεν θα πάμε μπροστά έτσι. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ρόδα και γυρίζει. Και σε κάποια φάση θα μα γυρίσει μπούμεραγκ. Ναι, αυτό που λέγαμε και πριν, ότι είδα σε κάποια βιντεάκια που βγαίνει αυτό προ τα έξω. Και όπω έγιναν γνωστά όλα τα μέρη και θέλουν όλοι να έρθουν, μετά θα γίνουν και γνωστά όλα αυτά που γίνονται και δεν θα θέλουν να έρχονται. Θα πούνε, θα πάω αλλού. Και φαντάζομαι θα περάσει και από τη μόδα. Γιατί πριν 10 χρόνια δεν ήταν τόσο μόδα. Πριν έρθει το Instagram, α πούμε, δεν ήταν τόσο τη μόδα ημίκονο, για ναι. παράδειγμα. Πιο πολύ το Instagram επεξεργασία. Όλο, ε. Η αλήθεια είναι για Ελλάδα πάντα όταν έλεγαν, OK, ήξεραν, α πούμε, Μίκονο σαντορίνη είχαν ακουστά, αλλά νομίζω ότι όντω με το Instagram κάπω είδανε και αυτά τα μέρη και θέλανε να πάνε να βγάλουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία, π.χ. ή να πάνε στην τάδε παραλία. Οπότε όντω βοήθησε όλο αυτό το κομμάτι. Εννοείται και όταν, α πούμε, ήρθαν οι Καρδάσιαν, προφανώ ανέβηκε full το νησί. Είχαν έρθει πριν από, ξέρω εγώ, καμιά δεκαετία, πόσο, ίσω λίγο λιγότερο. Εννοείται ότι ah, ανέβηκε okay. πολύ το νησί και μετά αυτό με το όλο το concept του influencing, όχι από του influencers, αλλά από του celebrities, ξέρω εγώ, ήρθε ο Λεωνάρδο Τικάπριο, ήρθαν οι Καρδάσιαν, mm. ήρθαν όλοι από ένα σημείο και μετά. Οπότε αναγκαστικά θα, Θανέβει, θα ναι. ανέβει αυτό. Θα ανέβει mm. Απλά όσο πιο πολλοί τέτοιου είδου τουρισμό, νομίζω τόσο το χειρότερο γιατί εντάξει, γίνονται και φοβερέ ανηθικότητε και φοβερά πράγματα. Θα πω. <laughs> <laughs> Συμπήκωνο <laughs> και. Παράν... Α. Όχι, παράνομα ανήθικα, σεβίλε. Α, όχι. Σε okay. Οπότε δεν δε βρίσκω τίποτα θετικό στην όλη φάση δυστυχώ. Και είναι κρίμα που αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε Α, καλοκαίρι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Α πάμε στην Ιταλία. Που και η Ιταλία, βέβαια, τελευταία σε κάποια ξέσα μάλφη κόστη και τέτοια έχει αρχίσει να γίνεται η παρόμοια φάση. Ναι, εσύ, Έτσι πάλι πολύ γνωστό και τέτοια. Εσύ. Αλλά και πάλι επειδή είναι κοντά, θα βρει πιο φθηνά εισιτήρια και θα τη βγάλει στην άκρη. Δεν ξέρω. Πού θα πάει τώρα, πού. Δηλαδή, αν εσύ είχε μια οικογένεια. Όχι εσύ, Αν Κατερινά. Αυτοί που έχουν τώρα μια οικογένεια με δύο βασικού μισθού, οι δύο γονεί και δύο παιδιά. Πού θα παει τωρα που δηλαδη αν μια οικογενεια οχι εσυ αν διακοπέ. Κάμπινγκ. Που και αυτό δεν είναι να έχει οικογένεια και παιδιά, αλλά ναι. Έκανε πάρα πολύ καλή πάσα να πω εγώ σε αυτό το σημείο, γιατί μπορούμε να πάμε και στο σημείο που δεν έχει όνομα, στο κομμάτι που δεν έχει όνομα. Γιατί αποφασίσαμε σήμερα να δώσουμε διάφορα tips έτσι για πιο οικονομικέ διακοπέ κτλ. Έχω βρει ωραία πραγματάκια, έχω να πω. Δεν έχει μοριστικά, είναι, είναι όντω. Και όντω τα έχω χρησιμοποιήσει αυτά. Να σου πω κάτι. Βρήκα κι εγώ κάποια, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι είναι γενικά για ταξίδια. Ναι, Πρέπει να κάνουμε αυσχεσχή. ένα βίντεο γενικά για ταξίδια. Αλλά όταν κατάλαβα ότι το κόνσεπτ του σημερινού βίντεο είναι οι διακοπέ στην δεν υπάρχει κανένα τύπ, παιδιά. Απλά κάτσε το σπίτι σα με το ερκοντίζιο. Ναι, η αλήθεια είναι και με τέτοια ζέστη θέλουμε να πάμε και κάπου. Να! Πρώτο τύπ. Δεν μα λέει ο καιρό, δηλαδή. Μα λέει ο καιρό, μην βγείτε από το σπίτι. Πρώτο τύπ για καλοκαιρινέ διακοπέ. Φουσκοτύπη Σινούλα, σπίτι με ένα μυστήρα. 10. Εμένα το πρώτο τύπο είναι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο, πιστεύω. Μπορεί να είναι και λίγο αναμενόμενο και λογικό, αλλά εγώ θα το πω. Να μην ψάχνει για διακοπέ συγκεκριμένε ημερομηνίε, ακόμα και αν έχει συγκεκριμένη άδεια, βάλει συμπλήν κάποιε μέρε. Ψάξει και πολύ νωρίτερα για εισιτήρια, ειδικά για αεροπορικά, γιατί αλλάζουν οι τιμέ. Και για διαμονή επίση, παρόλο που είναι κάπω φίξη οι τιμέ, αν ψάξει νωρίτερα, θα έχει περισσότερε επιλογέ σε καταλήμματα. Άρα, περισσότερε πιθανότητε να είναι και πιο οικονομικό το ξενοδοχείο οτιδήποτε που θα βρει. Ωραίο tip, δεν είναι ή αυτονόητο. Ωραίο tip. Όχι, όχι. Είναι ωραίο tip. Εγώ λέω να βάλουμε τώρα extra challenge, να τα καταρρύπτουμε κιόλα από αυτά που λέμε, για να Ωραία. δώσουμε αξία σε όλο το προηγούμενο podcast. Θα σου πω το εξή. Πόσοι εργοδότε είναι αυτοί που λένε ότι τότε θα πάρει άδεια. Ναι, όχι, εντάξει, Λέω, μπορεί να βάλει πλην μια-δυο μέρε, ρε παιδί μου, στο τίπ. Εντάξει, ρε, αλλά, αλλά έχει μια εβδομάδα άδεια, τι θα πα, πλην δύο, δύο μέρε. Έχει άδεια 10 με 17 Αυγούστου. Όλα στραβά, σου λέω. Μου δημιούργησε τεράστια επισιοδοξία αυτό το βίντεο. Αλλά ωραίο τύπ, συμφωνώ. Και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά άμα θε να κάνει ένα random α πούμε τριήμερο κάπου. Αλλά νομίζω δεν είναι τόσο εφικτό στι καλοκαιρινέ διακοπέ. Κοίτα, στι διακοπέ ξέρει πώ είναι. Α πούμε, ακόμα και τώρα στη Μήλο αυτό που έκανα είναι ότι έψαχνα. Να Ότω συμπλήν κάποιε μέρε και θα μείνουμε και σε δύο διαφορετικά καταλήματα και εν τέλει βγήκε πιο οικονομικά από το να μέναμε σε ένα γιατί, α πούμε, όλο το διάστημα mm. μπορεί να μην είχε δωμάτια, κατάλαβε. Οπότε γι' ναι, αυτό ναι. λέω συμπλήν κάποιε μέρε γιατί και μπορεί, α πούμε, μια μέρα, έστω ότι άδειά που ξεκινάει τη μια μέρα, εντάξει, μπορεί να πα και την επόμενη, δεν χάθηκε κόσμο για μια μέρα. Αλλά και εκείνε τι μέρε μπορεί και στο ίδιο νησί να μείνει αλλού και εν τέλει να είναι πιο οικονομικά. Οπότε γι' αυτό λέω ότι mm. μια ευελιξία στι ημερομηνίε στην αναζήτηση θα βοηθήσει. Εγώ το πρώτο που έχω να πω είναι το ψάξιμο από πριν και οργάνωση μην φτάσει εκεί και είσαι σε φάση πεθαίνω τη πείνα. Θέλω αυτή τη στιγμή να φάω κάτι, κάθομαι σε μια ταβέρνα. Να έχει λίγο εικόνα του τι παίζει στο νησί, να έχει κάνει μια, ένα μικρό ψάξιμο από πριν, έτσι ώστε να ξέρει τι σε ενδιαφέρει, ποια είναι τα μαγαζιά που θε να πα και να έχει βρει όντω με βάση τι συνθήκε που επικρατούν στο κάθε μέρο, να έχει βρει τα καλύτερα. Ναι, ισχύει. Πολύ ωραίο τύπο και αυτό. Και αυτό θα σε βοηθήσει να απολαύσει και περισσότερο το ταξίδι. Δεν θα στα χαμένα, όχι oh, ψάχνω να φάω πεινάω, oh, ναι. πάμε στο πρώτο που θα βρούμε. Ή μπορεί να χρειαστεί να κάνει καμιά κρά από πιο νωρίς, ναι, 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 ναι. Και να πας και σε ένα μέρο που δεν υπολόγιζε ή δεν θα πήγαινε διαφορετικά. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το tip. Εγώ δεν έχω να το καταρρύψω, μου άρεσε. Ε, τα υπόλοιπα πιστεύω θα έχει. Ωραία. Επόμενο δικό μου, σχετικό με το φαγητό τώρα που είπε, αυτό που βρήκα εγώ, είναι να κλείσει ένα ξενοδοχείο που έχει πρωινό, που συμπεριλαμβάνει στην τιμή το πρωινό, ή αν κλείσει, α πούμε, Airbnb, ένα διαμέρισμα, οτιδήποτε, να έχει κουζίνα για να μπορέσει να μαγειρέψει, οπότε κάποια γεύματα να τα φά εκεί. Αυτό. Να προνοήσει κάπω για το φαγητό σου, παιδί μου, να κάνει κάποια Μπαραλία. Αυτό το έγραψα και εγώ. Ότι κλείσε καλύτερα ένα κατάλημα που να έχει κουζίνα, έτσι ώστε να μπορεί να μαγειρέψει και να μην χρειάζεται να τρώ όλα τα γεύματα έξω. Ναι. Και ό,τι μπορεί σε snack κλπ. Δηλαδή, νομίζω πολύ το έχουν αυτό. Ότι στι διακοπέ τρώνε ένα γεύμα έξω. Και όλα τα άλλα είναι τύπου σαντοητσάκια στο σπίτι και αυτά. Ναι. Οπότε αυτό βοηθάει. Το, το να είσαι προεννητικό γενικά βοηθάει, ρε παιδί μου, στη ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό αυτή είναι η <laughs> λύση για τη ζωή γενικά. Το επόμενο που τώρα αυτό θα το καταρρύψει εύκολα. Μην πα διακοπέ 15 Αυγούστου. Ναι, για το ναι, καλό ναι, τη ναι. ψυχή σου. Αλλά εντάξει, προφανώ δεν είναι εφικτό για όλου. Και ακόμα καλύτερα πάνε διακοπέ κάπω όχι off season ακριβώ, αλλά όχι στη hot season τέλο πάντων. Mm. Πάνε π.χ. Ιούνιο ναι, 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 ή Σεπτέμβριο. Ναι. Ειδικά Σεπτέμβριο. Νομίζω είναι ιδανικά. Γιατί ακόμα και ο καιρό συνεχίζει να είναι καλό. Τόσοι πολλοί τουρίστε δεν, δεν έχουμε, σαν και πλέον. εντάξει, ψιλοέρχονται και κατά εκείνη την περίοδο. Αλλά γενικά πιστεύω είναι λίγο καλύτερα από 15 Αύγουστο αυτό. Οπότε αυτό είναι το επόμενο δικό μου. Είδε, τα κολλήσαμε, τα ταιριάξαμε. Ισχύει, αλλά δεν είναι και λίγο σαντ. Ότι πρέπει να πα. να μην πα 15 Αύγουστο. Ότι, όχι, να μην πα 15 Αύγουστο, το να περιμένει το Σεπτέμβριο. Δεν είναι ξέρω. Όχι σαντ λόγω Σεπτεμβρίου, αλλά είναι ναι, ότι ναι. περνάει όλο το καλοκαίρι και πραγματικά κουράζεσαι αν δουλεύει από, ναι, το... ναι. από όλο το χειμώνα και δεν έχει πάει και κανένα ταξίδι και δεν έχει κάνει και κανένα διάλειμμα. Δεν γίνεται να περιμένεις μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σου πω ότι το προτιμώ από τον Ιούνιο. Δηλαδή, προτιμώ τι διακοπέ αργότερα από το να τι έχει κάνει νωρί και μετά ναι, να και μην έχει να περιμένει. Αλλά και πάλι όντω, ναι, και εγώ κάτι μέσα στον Αύγουστο, α πούμε, θα ήθελα. Ή ιδανικά, α πούμε, ίσω θα διάλεγα τι διακοπέ μου Ιούλιο και ένα τετραημεράκι έξτρα. Mm. Ναι. <laughs> Βέβαια, αυτό δεν είναι πώ να λεφτά, είναι πώ να ξεδίψει ακόμη περισσότερα. <laughs> Αλλά ναι, εντάξει, ο 15η είναι G's. Και από τιμέ και από διαθεσιμότητα και από όλα. Έχω βάλει κι άλλο ένα, το οποίο λέγεται Μοιράσου του τύπου. Δηλαδή? είστε πολλά άτομα. Μοιραστείτε, α πούμε, ένα μάξι. Γιατί αυτό χωρίζει στην τιμή. Μοιραστείτε ένα δωμάτιο, α ναι, πούμε. Ναι, ναι, ναι. ένα μεγαλύτερο και είστε ναι, φίλοι. Και Μπορεί μέχρι. έτσι να διαρρεθεί κάπω η τιμή. Όπω κάναμε εμεί στην Ισλανδία, που α ναι, ναι. πούμε νοικιάσαμε δύο μάξια και μέναμε πολύ μαζί. Ναι. Και είναι και πιο ωραμη Ωραία ρε φορείς. παιδί μου. Γιατί και στο σπίτι μέσα θα κάνει παρέα, θα μιλήσει, θα κάνει. Οπότε mm. είναι και ωραίο ε, τρόπο διακοπών γενικά. Οπότε γενικά όπου μπορεί να γίνει πλήτη τιμή, πιστεύω αξίζει πάρα πολύ. Mm. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όλα τα tips που δίνω εγώ έχω κάνει ακριβώ τα αντίθετα <laughs> <laughs> για φέτο τη Δεν έχω κάνει ούτε ένα. Ωραία. Να πω ότι και το κάμπινγκ είναι πολύ καλό τρόπο για εξοικονόμηση χρημάτων. Βγαίνει πιο οικονομικό. Δεν ξέρω πόσε μέρε μπορεί να πα. Εντάξει, όχι, μπορεί να πα πολλέ μέρε. Απλά για εμένα είναι λίγο άβολο, έξι, το εξαιμετουλέτα και με αυτά Ας πούμε, για να πω ότι θα μείνω, ξέρω εγώ, δέκα μέρε. Αλλά έτσι για λίγε μέρε μ' αρέσει πολύ. Και εγώ νομίζω μ' αρέσει. Δεν ξέρω είναι ο αγαπημένο μου τρόπο διακοπών, αλλά και εμένα νομίζω μ' αρέσει. Έτσι και αυτό που είσαι λίγο πιο χύμα. Ναι, ναι. ναι. Αν Και να μην πληθεί, ναι, ναι. δεν πειράζει το παιδάκι μου. Θα πληθεί στη θάλασσα. Θα σε βρέξει η βροχή. <laughs> <laughs> Θυμάσαι πω είχαμε πάει εμεί τελείω οργάνωτα Δηλαδή έτσι δεν θα έμενα πάνω από τρει μέρε. Είχαμε πάει μα παιδιά τελείω ανοργάνατα. Δεν είχαμε τίποτα. Είχαν διπλανή μα τραπέζια, κατσαρόλε. Εμεί ήμασταν απλά δύο σκηνέ. Και είχαμε βρει κάτι κούτσουρα και καθώ. Oh, <laughs> δεν τίποτα, μπορούμε, τίποτα, μπορούμε, μπορούμε να το ξαναοργανώσουμε yeah. όμω, Κατερίνα. Απλά. Εμένα θα με έψηνε πάρα πολύ. Και εμένα θα αλλά πάμε. οργανωμένα. Ωραία, θα πάμε. Θα πάμε έστω ένα διήμερο, ρε φίλε. Ένα, μια διανυκτέρευση. Ε, τελεία. Σε κάποια φάση στη ζωή μα, να φανταστείτε. <laughs> Εσύ δεν είπε στο προηγούμενο podcast ότι θέλει εδώ πέρα, χαλκιδική να γίνει χαμό. Ορίστε, σου, σου προτείνω πράγματα. Εντάξει, τώρα μην με ακούσει εμένα σε όλο το podcast που εδώ κράζω. Επειδή φέτο είμαι από διακοπέ και στερημένη από την Ελλάδα, θέλω να ζήσω πανηγύρι. <laughs> Όχι κάτι <laughs> <χαραμπίν> και κάμπινγκ Ωραία. κατάλαβα. Αλλά να το έχουμε στο νου μα για το μέλλον. <laughs> ε, εντάξει, έγινε. Α, ναι, λοιπόν, αυτό το tip το είχα πει παλιότερα σε ένα βίντεο που είναι γενικό για ταξίδια. Όταν ψάχνει αεροπορικά εισιτήρια, μπορεί να κάνει αναζήτηση από τον προορισμό που θέλει να πα προ την Ελλάδα, ώστε να σου βγάλει κοντινά αεροδρόμια που είναι πιο οικονομικά. Π.χ., ξέρω εγώ, να θε να πα στην από τώρα, Λονδίνο, και να μην έχει απευθεία πτήση, να σου λέει όμω ότι μέσω Ιταλία, συγκεκριμένα στο Μιλάνο, ότι είναι πιο φτηνά. Οπότε μετά εσύ να ψάξει εκείνο το αεροδρόμιο και να δει. Κάτσε μπερδεύτηκα. Πώ το είχα σκεφτεί καλά, ήταν okay, Το κατάλαβα. Όχι, το κατάλαβα. Ζες, το από, από Ελλάδα και για Μιλάνο. <laughs> ναι, το, το έχω κάνει παλιά. <laughs> του τύπου ότι βλέπει ότι από Ελλάδα ξέρω εγώ είναι πάρα πολύ ακριβό το να πα στο Λονδίνο, αλλά είναι πάρα Μπράβο. πολύ ευθυνό να πα από το Μιλάνο. Ή όλε τι ναι, ναι, πτήσει ναι. κάνουν ενδιάμεση στάσει στο Μιλάνο. Άρα κλείνει εσύ το Μιλάνο-Λονδίνο και βρίσκει μετά το Θεσσαλονίκη. -Μιλάνο. Ναι, ναι. Και ουσιαστικά με την αναζήτηση, ο τρόπο που σε βοηθάει να το βρει είναι ότι πατά Λονδίνο προ οπουδήποτε, βλέπει τα πιο κοντινά αεροδρόμια, μπορεί π.χ. να συμφωνήσει το Μιλάνο και έτσι μετά εσύ ψάχνει από Ελλάδα προ Μιλάνο και πα από εκεί και έτσι βλέπει και μια έξτρα πόλη. Πάρα πολύ ωραίο τύπο. Δέκα θα μου βάλω. Με λίγα λόγια να σα πω σε αυτό το σημείο ότι από ό,τι καταλαβαίνετε, για Ελλάδα ελληνικά νησιά δεν μα σώζει τίποτα, παιδιά. Έχω κι άλλο, έχω και και άλλο, άλλο να σου πω. Όχι. Oh. Να πάρει καρεκλάκια και ομπρέλε. Και τώρα θα μου το καταρρύψει γιατί θα μου πει ότι δεν έχει χώρο. Βρε μια παραλία που έχει και πάνε. Να σου πω, είναι και πάρα πολύ ωραίο ρε εσύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, οκ, okay, μ' αρέσει και η άνεση του beach bar που θα καθίσει όλη την ημέρα στην ξαπλώστρα. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ και το παίρνω ψυγιάκι. Έχω μαζί μου σνακ και, ε... μένα, και είναι τέτοια τέλειο. και πα και ράζει, ναι. Και μένα και μένα μ' αρέσει. Και έχει την καρεκλίτσα σου, την ψάθα σου. Εμένα καταρχά μ' αρέσει πολύ να ξαπλώνω και στην άμου. Ε, όχι στην άμμο, στην άμμο, αλλά μ' αρέσει με, με πετσέτα, την ψάθα ναι. πολλές φορές. Το προτιμώ με ψάθα στην άμμο παρά, ας πούμε, να είμαι σε ξαπλώστρια η πετσέτα. Αφήστε μας κύριοι λίγη μια γωνιά παραλίας. Έχω βρει πάρα πολλά να σου πω. Δηλαδή, βλέπω τώρα ότι έχω κι άλλα να σου πω. Εγώ είδε ότι στη μέση απλά τα παράτησα. Λοιπόν, περίμενε. Έχω να βρει εναλλακτική και στα μεταφορικά. Δηλαδή, να δει τα αεροπορικά, να δει το πλοίο. Το πλοίο να δει, α πούμε, θε να πα κι άθω π.χ. από Θεσσαλονίκη. Να δει και το απευθεία πλοίο, να δει και από το βόλο. Οπότε, μετά με αμάξι ή με εκτέλει να πα στο βόλο. Ωραίο. Δεν τη άρεσε. Καλό. Γιατί δεν σ' άρεσε. Όχι, σκέφτομαι με όλα αυτά τα tips πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή απλά. Ναι, ενώ μπορούσα απλά να είναι. Ναι, Κατάλαβες. Είναι απλά θα μπορούσαν να έχουν μια λογική τιμή στα αεροπορικά ή μια λογική τιμή στο καράβι και να πηγαίναμε. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα τελευταίο. Ωραία. Δεν θα σ' αρέσει εσένα, σίγουρα δεν θα σ' αρέσει. Δεν ότι μπορεί να πα σε βουνό, σε λίμνη, σε κάτι άλλο. <Και> ναι, ρε φίλε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, μ, αρέσει. μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί να σου πω κάτι, νομίζω δε, μέχρι συμφωνώ. πριν δύο-τρία ναι, χρόνια ναι, ναι. είχα συνδυάσει διακοπέ μόνο με τη θάλασσα. Δεν είχα καταλάβει ότι οι διακοπέ είναι η όλη ξεκούραση, το όλο πράγμα. Ναι, τη θε και τη θάλασσα, ρε παιδί μου, Αλλά. Μπορεί να πα και διακοπέ στο βουνό, που είναι πάρα πολύ ωραία. Και είσαι έχει και δροσιά, ναι. φεύγει από την πόλη. Ισχύει. Και εγώ είμαι φουλ τη θάλασσα, γενικά. Αλλά και το βουνό, έτσι, σαν κάτι εναλλακτικό. Και ίσω είναι και αυτέ οι, οι περιοχέ που δεν είναι τόσο. βγάζουν τα νύχια του. Ναι, και έχει και η Ελλάδα και πάρα πολλά όμορφα ναι. μέρη. Καταρχά, είχα πάει πέρσι στη δισκάτη Γρεβενών. Και είχα πάθει σοκ πόσο φιλόξενοι ήταν όλοι. Πόσο φτηνά ήταν. Πόσο χύμα και πόσο δεν χρειαζόταν να χωθεί για τίποτα. Και λέω, ρε φίλε, πραγματικά και το καλοκαίρι και 15 Αύγουστο έχει σίγουρα πανηγύρια, έχει κόσμο. Όλοι όσοι το έχουν χωριό του είναι εκεί. Και λέω, φίλοι, ναι, γιατί όχι. Εγώ τώρα σκέφτομαι το βουνό και σκέφτομαι πραγματικά δροσιά. Με τη ζέστη τη σημερινή, στη... σκέφτομαι ιδανικέ διακοπέ. <Το> Αύριο με ρωτήσει, μπορεί να σου πω, θέλω να είμαι μόνο στην παραλία. Δεν ξέρω. <Το> Αλλά ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Παιδιά μου, βοήθεια. Δεν έχω και το τσάι μου εδώ πέρα λίγο να δροσιστώ. Δεν το. Τι να δροσιστεί με το τσάι σου το ζεστό, αφού <Το> είναι ζεστό, δεν είναι ποτέ. Ε, είναι εντάξει, έχει Κρύωση, κρύω. είναι κρύο. Είναι... Πατέντα. <ΣΣ> είναι ζεστό κρύο, ναι. Mm. Παιδιά, Καλό κουράγιο να πούμε σε όλου και καλέ διακοπέ αν δεν έχετε πάει. Να μα γράψετε στα σχόλια πού θα πάτε διακοπέ ή αν πήγατε, πώ περάσατε. Ω oh, ναι. Επίση, να μα ακολουθήσετε και στο Instagram να πω γιατί θα ανεβάζουμε και εκεί διάφορα πραγματάκια από τι διακοπέ μα από οτιδήποτε. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα ανέβει βίντεο να πούμε γιατί είναι και κοντά στο 15 Αύγουστο. Οπότε, καλέ διακοπέ σε όλου. Καλή ξεκούραση. Και εμεί θα επιστρέψουμε με βιντεάκια πάρα πολύ ωραία, κάποια και από κοντά και αυτά. Μετράμε αντίστροφα τώρα για το reunion επιτέλου. <laughs> Βασικά όταν ανέβει αυτό το βίντεο θα είμαι ή δεν θα είμαι, δεν θα είμαι ακόμα. Θα... όχι. Δεν όση. θα είμαι ακόμα. Θα είμαι Σε λίγε μέρε. Σε λίγε μέρε, θα είμαι. Αυτά λοιπόν από εμένα γεια σα και από την Αντωνία Σλουτατάκη.